Το απόγευμα του Σαββάτου, το παράρτημα Ναυπλίου της Εθνικής Πινακοθήκης, σε συνεργασία με την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, διοργανώνουν καλλιτεχνική εκδήλωση με αφορμή την έκθεση του ζωγράφου Παναγιώτη Τέτσι. Συμμετέχουν το πρώτο Λύκειο Ναυπλίου, το Λύκειο Κρανιδίου και το τρίτο Λύκειο Άργους. Η Εθνική Πινακοθήκη, το παράρτημα Ναυπλίου, διοργανώνει το Σάββατο στις 8 η ώρα την παρουσίαση μιας καλλιτεχνικής εκδήλωσης σε συνεργασία με τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Το παράρτημα της Πινακοθήκης φιλοξενεί εδώ και αρκετό καιρό έργα του ακαδημαϊκού και Παναγιώτη Τέτσι, και αυτό έγινε η αφορμή, έτσι ώστε τα παιδιά, γνωρίζοντας από κοντά το έργο του, να δημιουργήσουν και να εκφραστούν με δικές τους προσωπικές ερμηνείες στο χώρο της ποιήσης, της ζωγραφικής και της μουσικής. Αυτή τη συλλογική δουλειά θα την παρουσιάσουν αύριο το βράδυ και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, διότι σαν μουσείο δείξαμε ότι πέρα από τους γνωστικούς στόχους που θέτει μία έκθεση, ενεργοποίησε και τους συγκινησιακούς. Τα παιδιά μέσα από αυτή τη συνομιλία θέλουμε να πιστεύουμε ότι ως ενήλικες θα στην προσπάθειά τους να ανανεώνουν τον κόσμο, τη γνώση τους και τη μάθηση με τον κόσμο, θα αναζητήσουν αυτή την ανανέωση μέσα στο μουσιακό περιβάλλον. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό να αναφέρω ότι τα παιδιά έγραψαν με πολύ έτσι χαρά ένα γράμμα στον Παναγιώτη Τέτσι και τον προσκάλεσαν εδώ, στον Ναύπλιο, να έρθει να συνομιλήσει μαζί τους. Αυτός ως πολύ απλόχερος, απλός και φιλόξενος άνθρωπος αμέσως δέχτηκε. Θα βρίσκεται απόψε εδώ στις 7 η ώρα στο παράρτημα της Πινακοθήκης το να συνομιλήσει μαζί τους. Και έτσι αυτά θα έχουν τη δυνατότητα να βιώσουν τη δημιουργική πορεία του, να ανταλλάξουν τις σκέψεις τους, τις αγωνίες τους με έναν τόσο σημαντικό άνθρωπο που είναι εδώ και τόσα χρόνια ακαδημαϊκός. Έχει κάνει πάνω από 40 ατομικές εκθέσεις. Έχει τιμηθεί με το μετάλλιο του Φίνικα από τον ίδιο τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και θεωρώ ότι θα είναι μια εμπειρία ζωής που δεν θα την ξεχάσουν ποτέ. Η εκδήλωση θα γίνει εδώ στο χώρο. Εδώ στο χώρο της Πινακοθήκης. Θέλω να ευχαριστήσω τον τομέα πολιτιστικών θεμάτων της Δευτεροβάθμιας, το πρώτο Γενικό Λύκειο, γιατί όλο κυρίως το μεγαλύτερο μέρος της εκδήλωσης στηρίζεται πάνω στην πολιτιστική ομάδα του πρώτου Λυκείου Ναυπλίου και βέβαια το Λύκειο Κρανιδίου και το τρίτο Λύκειο Άργους που συμμετέχουν με μουσικά ακούσματα.